Επικαλούμε και τις δύο ιδιότητες σας σήμερα, γιατί από τη μια μιλάτε για κατασχέσεις που καταγράφετε και βγάζετε μια ανακοίνωση ως Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων, και από την άλλη μιλάτε για πάρα πολλά προβλήματα υδροδότησης σε χωριά στον δικό σας το Δήμο. Να μας πείτε με δύο-τρεις κουβέντες τι ακριβώς συμβαίνει, κύριε Καρκαβάτσο. Ναι, να σας πω, το τελευταίο διάστημα όλα μαζί έρχονται στις πλάτες εκείνου του Βοεπαλαιστή αγρότη που αγωνίζεται για την επιβίωση του. Πάντα όλα μαζεμένα έρχονται. Έχουμε πάντα. Λοιπόν αυτή την εξέλιξη στο Δήμο Αρχανών Αστερουσιών, που κάθε χρόνο βέβαια τέτοια περίοδο, ναι, έτσι παρουσιάζονται προβλήματα και στην άδρευση και στην ίδρυψη. Έχουμε φαινόμενο. Μα με συγχωρείτε, δεν έχουμε ακούσει. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε ακούσει από τη Δημοτική Αρχή να γίνεται λόγος ή να έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση που να λέει ότι υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης, ότι κόβεται το νερό, ότι γίνονται κάποια έργα, ότι γίνονται ενδεχόμενα αντικαταστάσεις, ότι γίνονται δικτύου, ότι συμβαίνει κάτι τρελό. Ακούστε, εμείς επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε ευσυχήσει την προσοχή στη Δημοτική Αρχή ότι υπάρχουν προβλήματα και στα δίχτυα ίδρυψης και στα δίχτυα άρδευσης. Και αυτό αποδεικνύεται την περίοδο βέβαια που έχουμε την αιχμή του ποτίσματος και τα λοιπά, και η περίοδος του καλοκαιριού εντείνεται. Οι περιοχές Αγίες Παρασκευές στο πρώην διαμέρισμα Καζανδάκη έχουμε επανειλημμένες διακοπές και οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να μαζεύουν νερό στα τεπόζιτά τους για τις λάτρες τους. Στην περιοχή τη δικιά μας εδώ, στην περιοχή των Πρετορίων, το νερό ίδρευσης και άρδευσης επικοινωνεί από την ίδια δεξαμενή, με αποτέλεσμα η άρδευση να είναι το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ έντονη και η ίδρυψη να παραμένει κενό για το χωριό και παραμένει το χωριό πολύ νερό. Η Δημοτική Αρχή βέβαια δεν τη συμφέρει να βγαίνουν αυτά τα πράγματα στον αέρα. Εμείς λέμε λοιπόν ότι θέλει καλύτερη διαχείριση, δίχτυα σπασμένα και απώλειες νερού είναι αυτά τα προβλήματα που δημιουργούν αυτή την εξέλιξη. Έχουμε όμως, το λέτε ως παράταξη, λαϊκή συσπήρωση. Να συνεχίσω έτσι, και την εξέλιξη, ναι, που έφτασαν και τα μαντάτα στα χωριά μας. Είδαμε ότι πανελλαδικά, έτσι διαβάζουμε, έχουν ξεσαλώσει οι τράπεζες και έχουν εξαγγείλει προγκρόμ ουσιαστικά κατασχέσεων. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια εξέλιξη σε χωριό της περιοχής μας, σε βιοπαλαιστές φτωχούς, πολύτεκνη οικογένεια, η οποία κάτω από την πίεση των αναγκών και την ανέχεια και την ακρίβεια και το κόστος ζωής, έφτασαν στο σημείο βέβαια να είναι κόκκινο δάνειο. Και οι τράπεζες ανελέητα, μπροστά βέβαια και σε αυτό που έχουν ξυλώσει το νομοθετικό πλαίσιο για την πρώτη κατοικία, το ξύλωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τούτη εδώ που συνεχίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έδωσαν τις τράπεζες το ελεύθερο να βάλουν χέρι στη λαϊκή περιουσία. Εμείς λοιπόν σαν Αγροτικός Σύλλογος είμαστε δίπλα σε αυτούς τους βιοπαλαιστές αγρότες, χτυπάμε το καμπανάκι. Το ίδιο το χωριό ξεσηκώθηκε και έβαλε εμπόδιο σε αυτή τη σφράγιση του σπιτιού της πρώτης κατοικίας. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε ένα παραδίπλα σπίτι υποβαθμισμένο και σήμερα κάτω από την πίεση του ίδιου του χωριού βρίσκεται στο σπίτι τους. Λέμε λοιπόν κάτω τα χέρια από το σπίτι των βιοπαλαιστών αγροτών και στα χωράφια και στις αποθήκες και στις περιουσίες μας. Είναι μεγάλο ζήτημα για μας να αναδειχθεί και να φανεί η προσπάθεια που γίνεται να συγκριβούμε ακόμα περισσότερο. Τι εννοείται κάτω από την πίεση του χωριού η οικογένεια επέστρεψε στο σπίτι? Και παρευρέθηκε στο σημείο εκείνο και αποσόβησα την εξέλιξη. Νομίζω δηλαδή ότι αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος για να σταματήσουν να βάζουν χέρι στην κατοικία των λαϊκών οικογενειών. Έτσι δεν επιτρέπουν την παρέμβαση και αποπροσανατολίζουν και δεν κόβουν την όρεξη, αν θέλετε. Λέτε λοιπόν ότι με την παρέμβαση όλου του χωριού σταμάτησε ο πληστηριασμός σπιτιού? Δεν σταμάτησε ο πληστηριασμός, απεσοβήθηκε η εξέλιξη να πετάξουν μια οικογένεια έξω από το σπίτι. Ο πληστηριασμός συνεχίζεται, κύριε Βουγεράκη, δυστυχώς το νομοθετικό πλαίσιο το επιτρέπει. Και ωραία, μάλιστα έχουν περάσει, προηγούμενη κυβέρνηση πέρασε το ιδιώνυμο όταν αντιδράς σε αυτή την εξέλιξη να πας να υποστείς και τη συνέπεια. Μάλιστα. Αγροτικό σπίτι, πολύτεκνη οικογένεια λέτε. Βέβαια, πολύτεκνοι βιοπαλαιστές οι οποίοι αγωνίζονται για να τα πάνε πέρα και μέσα από αυτό το κύμα της ακρίβειας.
και το κόστος ζωής, βέβαια να τα καταφέρνουν. Άρα λοιπόν, πάυση των πληστηριασμών και των κατασχέσεων και να μην γίνουν αναγκαστικές απολωτριώσεις, πράξεις από το δημόσιο, για το ρεύμα, για τη διακοπή του ρεύματος, καμιά κατάσχεση πληστηριασμού. Αυτά είναι βασικά ζητήματα. Εμείς λέμε ότι μέχρι αξίας 300.000 ευρώ δεν πρέπει να κατασχέτονται. Δεν πρέπει να βρίσκονται στο κόκκινο. Αυτή είναι η λογική της εξέλιξης της σύγχρονης ζωής. Η επιβίωση του αγρότη λοιπόν συνθήκεται κάτω από αυτές τις συνέπειες. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.